Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Πιστεύω να άρχισε πολύ ωραίο ο χρόνος σας και ειδικά αυτή η εβδομάδα η οποία δεν είναι ακόμα των παθών, έχουμε πάρα πολύ καιρό ακόμη. Γι' αυτό ωστόσο θα διασκεδάζουμε, θα ονειρευόμαστε, θα χαμουρευόμαστε και θα πετάμε. Πετάμε, στα αγγλικά λέγεται fly και δεν θα μπορούσα να πετάξω καλύτερα από μία κοπέλα η οποία αν την είχα δει στο Saint Germain θα της έλεγα bonsoir. Αν την είχα δει στο Burlington θα της έλεγα hi lovely lady. Αν την έβλεπα στο Hyde Park θα της έλεγα hi let's go for running. Και όλα αυτά σε ένα μόνο κορίτσι, το οποίο είναι μία υπέροχη Ελληνίδα, έχει ένα impeccable style και λέγεται Lily Τσεσματζόγλου και μας λέει fly. Καλώς ήρθες. Ωραία υποδοχή. Τι κάνεις? Συγκινήθηκα. Κάθισε. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν δεν είναι μόνο ο τίτλος αυτού του έργου το οποίο κάνεις αυτή τη στιγμή. Είναι η όλη παρουσία πραγματικά. Σε παρακολουθώ από τα χρόνια και βλέπω μια γυναίκα, κοπέλα, κορίτσι. Λίγο απ' όλα. Δηλαδή μέσα στο βλέμμα σου και στο body language που λέμε βλέπω μια ανησυχία ενός ανθρώπου που θέλει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και πάνω που ήμουν σίγουρος ότι όλα αυτά τα κάνει, πρέπει να έχει μικρασιάτικο κράμα γιατί Τσεσματζόγλου είναι ένα όνομα γιατί και εγώ είμαι από το ταμπού Τσεσματζόγλου, οπότε ξέρω ότι έχουμε μικρασιάτικα στοιχεία μέσα μας, στο DNA, ξαφνικά τη βλέπουμε μόνη. Όχι στη ζωή, που αυτό δεν ξέρω, θα το δούμε σε λίγο, τη βλέπουμε μόνη στη σκηνή. Πώς και έγινε αυτή η επιλογή και πώς τέτοιος τίτλος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Δεν είναι. Καταπληκτικός. Το να πετάς είναι ένα υπέροχο πράγμα. Εξαρτάται από τι και γιατί. Είναι το να πετάς είναι τριφορούμενο. Είναι πετάω, ό,τι δεν μ' αρέσει, ξεπετάω, αλλά πετάω. Τι από τα τρία έχεις κάνει εσύ για να έχεις αυτόν τον τίτλο? Δεν είναι τόσο θετικά τα πράγματα πάντως. Είναι λίγο πετάω γιατί δεν αντέχω άλλο το εδώ. Και οπότε δεν είναι τόσο απελευθερωτικό όσο μονόδρομος, γιατί δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν στην πορεία κάνοντάς το και κάνοντάς το και μόνη σου, όπου εκεί δικαιολογούνται τα πάντα, να κάνεις ένα σαρδάμ, να τα λες γρήγορα, να τα λες αργά, επειδή και εγώ τώρα κάνω μια παράσταση και με 4 άτομα και πάντοτε έχω το ρίσκο γιατί δεν έχω και την πείρα. Είπα καλά την ατάκα, την είπα στην ώρα της, ο φωτιστής το έχει πετύχει, έχει κάνει εκείνο το άλλο. Πώς είναι τελικά να είσαι μόνος σου στη σκηνή και να πρέπει να βγάλεις ένα έργο που δεν ξέρω πόση ώρα ακριβώς είναι. Μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου. Μία ώρα και ένα τέταρτο, είναι αρκετά για ένα μονόλογο. Είναι. Εγώ εσκεμμένα δεν το έχω δει ακόμη, γιατί δεν ήθελα να είμαι επηρεασμένος ώστε να σου κάνω τη συνέντευξη. Από τις κριτικές που έχω ακούσει από ψαγμένους ανθρώπους, όπως άλλωστε θεωρώ ότι είσαι κι εσύ, έχω ακούσει τα καλύτερα. Εγώ όμως έχω πάντοτε μία διεστραμμένη κριτική, όπως και οι άλλοι για μένα. Γι' αυτό και τους δικαιολογώ πάντα και το διακομωδώ το όλο θέμα. Αρκεί να υπάρχει κριτική. Εσύ, αν ήσουν κριτής, πού θα το τοποθετούσες αυτό το δικό σου το έργο, τι θα έλεγες ότι είναι? Ας πούμε, τι target group ας πούμε, λέμε ότι έχει. Εμείς τα ρούχα λέμε το target group αυτής της κολεξιών είναι από 18-25. Εσύ ποιοι νομίζεις ότι θα έρθουν και θα τους αγγίξει ένα τέτοιο έργο? Ποιοι περνάνε το ίδιο, τα ίδια περιστατικά με εσέναν ώστε να αποδώσεις ένα τέτοιο μονόλογο? Νομίζω όλοι. Όλοι. Νομίζω όλοι. Από τότε που αρχίζεις να συνειδητοποιείς και να καταλαβαίνεις τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο μέχρι να πεθάνεις. Νομίζω. Και αυτοί που λένε ότι δεν τους αφορά, νομίζω ότι απλώς δεν το έχουν πολύ ψάξει. Ναι. Άρα λοιπόν είναι για όλους ενήλικους ή και ανήλικους μπορεί να αγγίξει? Δεν νομίζω, όχι. Ωραία. Όχι. Okay. Από 18 και 20 και άνω. Αγαπητοί τηλεθεατές, από 18 και πάνω δεν θα συνοστιστούμε όλοι. Εντάξει, γιατί η αίθουσα είναι και αρκετά χαριτωμένη. Μπορείτε να το απολαύσετε πάρα πολύ ωραία. Και να πετάξετε. Ή φεύγοντας, τι θα έχουν, τι θα αναλογιστούν? Θα τους έχουν ελαφρύνει πράγματα στη ζωή? Ψάχνω να βρω στοιχεία να σας δεν πω κάτι ακριβώς, παραπάνω. Δεν μου λέει. Δεν μου λέει. Το έργο μιλάει για τη διαφορετικότητα, για το πόσο μπορούμε να αποδεχθούμε το διαφορετικό από εμάς. Που δεν μπορούμε. Και ένας άνθρωπος που το έχει υποστεί και έχει υποστεί όλη την αρνητική κριτική, οτιδήποτε, το έχει φορτωθεί στην πλάτη του και απλώς δεν αντέχει και πρέπει απλώς να πετάξει, να γίνει κάτι άλλο.
Εσύ ποτέ έχεις το διαφορετικό στυλ? Εγώ το λατρεύω το διαφορετικό στυλ. Το λατρεύεις. Το αλλάζεις και το μεταλλάσσεις. Εγώ δεν μπορώ να είμαι συνεχώς. Καταρχήν και με εμένα. Ναι. Δηλαδή συνεχώς. Σε βαριέσαι. Εμένα να δεις. Εγώ να δεις. Δεν γίνεται αλλιώς να. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Ένα είμαστε. Πώς είναι αυτό. Όταν κάνεις μια δουλειά, σαν καλλιτέχνης. Και μετά θα πάμε και στα άλλα προσόντα που μπορεί να είχες και τα πέταξες. Τα κάνεις. Δεν τα πέταξα. Όχι, όχι. Τα κρατάω. Okay. Θα ξεκινήσω από την κυρίως δουλειά σου που έτσι σε γνώρισα στην τηλεόραση. Mm-hmm. Σε σίριαλς. Mm-hmm. Τις καλές εποχές. Υπάρχει. Με ένα τίτλο. Καλύτερες. Υπάρχουν καλές ή καλύτερες. Οι χειρότερες, οι χείριστες που επρόκειται να έρθουν. Έτσι κι αλλιώς εσύ έχεις μετακομίσει από αυτό το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν βλέπω να συμμετάσχεις σε κάποιο καινούριο σύριαλ. Ίσως γιατί δεν είχες ενδιαφέροντα τίτλο, γιατί βλέπω ότι είσαι ήσουν ίσα 40 κύματα, είσαι κλεμμένα όνειρα. Τώρα τι τίτλο να βρω, αμάρτησε για μια τυρόπιτα, να κάνεις την τυρόπιτα, ξέρω εγώ τι να σου πω. Γιατί όχι. Πες μου ποιο σπίτι σε φιλοξένησε καλύτερα, αν και τελικά παρόλο το ότι μπορεί να πούμε Αντένα ή Μέγκα. Το θέμα είναι πώς είναι το στούντιο και αν σου αρέσει το στούντιο ή αν σου αρέσει πάνω απ' όλα το σενάριο και η ιστορία. Πού πέρασες καλύτερα, τι έχεις να θυμηθείς από αυτά τα πράγματα? Να σου πω κάτι, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά που κάνω, πάρα πολύ, ό,τι και να έχω να παίξω, με το 5-4-3-2-1 πάμε, είμαι χαρούμενη. Αλήθεια. Όνειρα βλέπεις τελικά, έβλεπες, βλέπεις, σε επηρέασε καθόλου ο τίτλος του σίριαλ? Τα κλεμμένα όνειρα. Ναι. Ναι. Όχι με επηρέασε ιδιαίτερα, αλλά ναι, βλέπω πολλά όνειρα και έχω όνειρα. Τα οποία πραγματοποιούνται. Σιγά σιγά, ναι, σιγά. Εύχομαι, ειδικά το τελευταίο που εγώ είδα, λόγω του ότι ήξερα ότι θα συναντηθούμε και τέτοια, και εγώ είμαι πολύ δύσκολος, δεν βλέπω πολλά όνειρα, αλλά είδα ένα τελευταίο που δεν σου λέω τίποτα, συγκεκριμένα χθες το βράδυ. Καλά, ήμουν λέει μικρό παιδί, γιατί κάθε τόσο έρχομαι πίσω στην παιδική ηλικία. Καμιά δύο φορές και στην βρεφική, αλλά αυτή η συγκεκριμένη ήταν μια παιδική ηλικία και έχω πάει στο Καβούρι, όταν τότε ακόμη ήταν άχτιστο όλο, λέει. Και έκανα μπάνιο, ήταν μεταξύ της βουλιαγμένης του Αστέρα, ο οποίος τώρα έχει πάρθει από άλλους και τότε στο όνειρό μου το είχαν πάρει κάποιοι πλούσιοι από την Ίδρα, που ήταν μια τάδε οικογένεια, έτσι το είδα στο όνειρο. Και τελικά, ενώ αρχίζω να βάζω το μαγιό μου, ενώ είχα το σορτσάκι μου το ωραίο, ήμουν αντιμένος ναυτάκι, έτσι με είδα. Γιατί όταν ήμουν μικρός, δινόμουν όντως σαν ναυτάκι με την μαμά και τα λοιπά. Ήθελε πάντα να έχω ένα αξίωμα από τότε. Okay. Ποτέ δεν μου έδωσε το κανονικό αξίωμα, αλλά τέλος πάντων. Είμαι λοιπόν ναυτάκι, βγάζω τα ρουχαλάκια, βάζω το μαγιό μου, έχω την αδερφή μου και τα ξαδερφάκια γύρω-γύρω και θέλω να βάλω και τις ξαδέρφεις στο σουκιανάκι. Λέει, μαμά, όχι παιδί μου, αυτό δεν πρέπει να το βάλεις, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή λοιπόν οι γονείς πάνε κάπου πιο εκεί. Είχε έναν που πουλούσε το μαλλί της γριάς, τα φιστίκια αυτά που είναι πάνω στο μπάγο κτλ. Ξέρεις, παλιές εποχές γινόταν αυτό. Ξαφνικά εγώ βλέπω ότι αυτοί φεύγουν, αρχίζω και πάω μέσα στο νερό και πάω να κολυμπήσω. Mm-hmm. Δεν ήξερα ακόμη μπάνιο, ήμουν μικρό παιδί. Κάποια στιγμή λοιπόν χάνομαι μέσα σε αυτό το πράγμα που άρχισε να βαθαίνει και φωνάζω μαμά, μαμά, μαμά. Και ποιον βλέπω μπροστά μου για μαμά? Το Γιώργο Λιάγκα. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, και πιο εκεί. Πιο εκεί ήταν μάλιστα και αυτοί που είναι μαζί του. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε στο πάνελ. Κάτι έχει με. Σάσα. Τέλος πάντων, αυτά και άλλα τέτοια όνειρα κάνω κάθε τόσο, κάτι τρελά όνειρα. Είναι έτσι πώς ξεκίνησες. Εγώ σε έπαιρνα σοβαρά και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή αυτό δεν είναι σοβαρό που σου είπα, ότι ο Λιάγκας μπορεί να είναι και σαν μάνα. Αυτός όλα τα κάνει καλέ. Όχι, εννοώ. Δηλαδή, αδώ στον λίγο χρόνο θα κάνει για τη μάνα. Εγώ κάνω μάνα, αλλά μόνο στα χαρτιά. Και έπαιξα αυτές τις γιορτές. Ναι, όταν μου λένε θα κάνεις τη μάνα, είχε βάλει μάλιστα και ένα τσεμπέρι έτσι και το έκανα και έκανα τη μάνα, τη μανιά. Κέρδισες. Εσύ είσαι καλή μάνα όμως. Εγώ. Ξέρω ότι έχεις ένα παιδί 6,5 χρονών. Θα ρωτήσεις τον γιο μου σε καμιά 15 χρόνια που θα αρχίσει να καταλαβαίνει. Μάλιστα. Αν είμαι ή δεν είμαι. Λοιπόν, για να μην βαριούνται και οι τηλεθεατές, γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε και για αυτούς, εντάξει, να μοιραστούμε και μαζί τους κάποια αγωνία, κάποιο τέτοιο, θα σου κάνω ένα τεστ να δω πώς θα αντιμετωπίσεις τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα σου κάνω που υπάρχουν σε ένα πλαστικό πράγμα που λέγεται μπαλόνι. Γιατί εκτός ότι μπαλώνεις τα jeans και τα κάνεις τάδε στη μόδα, μπαλόνι είναι. Εγώ θα πάρω μια ερώτηση, αφού μου υποδείξεις ποιο χρώμα θέλεις. Έχουμε από ό,τι βλέπεις όλα τα φλούο τη σεζόν που έρχεται. Οι ερωτήσεις είναι πολύ δύσκολες και σου εύχομαι good luck.
Ωχ, Θεέ μου. Βέβαια, έχεις μία εναλλακτική. Αν δεν θες να απαντήσεις, μπορείς να μου την κάνεις σε μένα την ερώτηση. Α, οκ. Δεν μπορώ να σπάσω. Όχι, δεν γίνεται. Αλλά σου συνιστώ να απαντήσεις, γιατί θα φοράει σένα και η δική μου η απάντηση, αν μου την κάνεις σαν ερώτηση. Ποιο θέλετε? Περίμενε. Εκείνο, το πίσω το πράσινο θέλει. Αυτό? Ναι. Αυτό ήταν καλύτερο στο λέω. Αν και αυτό θα τρυπήσω και εκείνο μετά. Έπεσε το χαρτάκι. Θες κι άλλο ένα για να μην ξανασηκώνομαι, γέρος άνθρωπος, να πάρουμε κι άλλο ένα και τώρα. Το μοβ. Το μοβ. Κι άλλο ένα τρίτο. Το ελληνικό χρώμα, ελληνικό. Το πράσινο που πήγες να τρυπήσεις στην αρχή. Βουαλά. Λοιπόν, οπότε τώρα θα δούμε εδώ. Από ποια θες να αρχίσω. Είναι μία, είναι δύο, είναι τρεις. Δυστυχώς δεν έχω πιεσόμετρο, δεν μπορώ να σου πάρω την πίεση. Αυτό εδώ. Okay. Όχι, εγώ θα αρχίσω από αυτό, είναι καλύτερο. Στο λέω, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν. Ωραία, είσαι τυχερή, είναι κενό. Θα έκανες γυμνή φωτογράφηση? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, έτσι απλά. Γιατί να κάνεις? Καλά, συγγνώμη, έχεις ένα σώμα το οποίο από ό,τι βλέπω πρέπει να κάνει σίγουρα άθληση, για να μην πω απλή γυμναστική. Όχι, καλά, λίγα πράγματα κάνω. Λίγα, αλλά εντάξει, εντετικά. Πρέπει να μου πεις τα στοιχεία για να δω ανάλογα πώς θα στήσω τις κάμερες και τα φώτα για τη γυμνή φωτογράφηση. Δεν θα κάνω. Τι, ποιο μέλος του σώματός είναι το πιο ωραίο? Το πάνω, το κάτω, το μεσαίο? Δεν θα κάνεις? Δηλαδή, ούτε για αυτό το μπανάλ πράγμα που λένε όλοι, για φιλανθρωπικό σκοπό. Δηλαδή, ο φιλανθρωπικός είναι για τους ματάκηδες. Αλλά εμείς το λέμε φιλανθρωπικό, για το ελπίδα, για το ζωή, για το χαρά, για το χαμόγελο, για τη θλίψη, για το μαράζι. Τραγική θα ήμουν. Ακόμα και ναι, αλλά θα ήμουν τραγική. Αυτή είναι όντως η ερώτηση. Ναι, ναι, βεβαίως. Και έτσι και έτσι είναι δικά σου αυτά τα χαρτάκια, γιατί θα θέλω να τα αποφύγεις σε μια άλλη. Λοιπόν, βέβαια, θα σου επιτρέπω να πας μετά από 8 χρόνια. Γιατί θέλω να έχεις αυτή την αποκλειστικότητα κρατημένη. Συνήθως κρατάμε μια 7 ετία. Εσύ, επειδή είσαι υπερ σούπερ και μου αρέσει και πολύ το στυλ μου, θα κάνουμε 8 χρόνια μετά, θα πας κάπου αλλού. Τότε τι έχεις να πεις για τους συναδέλφους σου που όντως κάνουν? Και για μένα ακόμη, γιατί και εγώ έχω κάνει. Όχι, μια χαρά, σούπερ, δεν κατηγορώ. Απλώς εγώ νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να κάνω κάτι. Έχει τέτοιο. Προταθεί είτε όχι. Για αυτό είτε για ρόλο ή κάτι? Δηλαδή, όχι, άλλο ρόλο. Εσύ μιλάς για γυμνή φωτογράφηση. Okay. Εάν σε κάποιο ρόλο λοιπόν. Ήταν να κάνω γυμνό. Να κάνεις κάποιο γυμνό. Τώρα αυτό μου δεν εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Mm. Τι θα είναι αυτό, ποιο θα το έκανε, ποιο θα το φώτιζε, γιατί να το κάνει. Σου αρέσει όμως όταν είναι ωραίο εικαστικά φτιαγμένο, γιατί έχουμε δει πολλά έργα γυμνά. Ο Ρίγος ειδικά έχει κάνει πάρα πολύ ωραία στο θέατρο χώρα. Θυμάμαι καταπληκτικά πράγματα. Χαιρετίζουμε στο Ρίγο, τον αγαπάμε. Λοιπόν, φυσικά μπορεί να ρωτήσει να την γυρίσει εμένα την ερώτηση. Η δεύτερη είναι. Ναι, εγώ έχω κάνει. Έχει πιαστεί μαλλί με φίλη σου για τον ίδιο άντρα? Ή για την ίδια γυναίκα, δεν ξέρω. Είναι συμπληρώμα δικό μου. Μαλλί με μαλλί, όχι, δεν έχω πιαστεί, αλλά ναι, έχουμε τσακωθεί. Α, ναι. Αλλά χρόνια τώρα. Πέστε όλα, ρωτήκα, για τον ίδιο άντρα, για τον ίδιο άντρα. Για τον ίδιο άντρα, ναι. Για τον ίδιο άντρα. Αλλά ήμασταν πολύ μικρά. Ναι. Της είχα πει ότι μ' άρεσε πάρα 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 πολύ κάποιος και πήγε και τον φίλησε την επόμενη μέρα. Σοβαρά, ναι. Ναι. Και μόνο μαλλί με μαλλί, την έπιασες? Γρατζουνιές, δεν είχες νύχια τότε, ήσουν μικρή. Αλλά ακόμα την αγαπάω και ακόμα είμαστε φίλες πολύ. Να σου πω τελικά, άξι, τον κόπο ήταν μόνο το κάπρο που ήταν κανένας άσχετος, απλά το έκανες για πείσμα για να δείξεις ότι έχεις μια μαγιά. Όχι, άξιζε. Άξιζε. Ναι. Για να το λες ακόμη και να το θυμάσαι, πάνω πει ότι άξιζε. Οπότε καλά έκανες. Και τότε πιστεύω δεν υπήρχε τα extension να σου μένε καμιά τούπα στο χέρι. Όχι, δεν υπήρχε, όντως. Ωραία, και η τελευταία ερώτηση. Βλέπω ότι σε απαντάζει, δεν σε ενδιαφέρει, θα έλεγα εγώ. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εγώ μπορώ να πιαστώ. Κάτσε μετά, κάτσε να τελειώσουμε εμένα. Λοιπόν, όχι, μπορούμε να κάνουμε ένα άλλο μετά. Και έχουμε ακόμη δύο. Λοιπόν, έχεις παρακολουθήσει άντρα που είχατε σχέση σε οποιαδήποτε φάση? Δηλαδή, η ερώτηση λέει, αν έχεις παρακολουθήσει κάποιον άντρα με τον οποίο ήσουν σε σχέση, δηλαδή, είχες μια δυσπιστία, του παρακολούθησες τηλέφωνο, λοιπόν, άνοιξες το δουλαπάκι του αυτοκινήτου να δεις ότι είχε εξαντλήσει και το τελευταίο προφυλακτικό το οποίο έχεις αφήσει εσύ. Να σου πω κάτι. Έχω την... δεν ξέρω. Την ψευδαίσθηση, μάλλον, ότι κανένας δεν μπορεί να με πατήσει εμένα. Αλήθεια. Πάντα μια ζωή ήμουν ότι εγώ ήμουν η μοναδική. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο γύρω του. Έτσι νόμιζα. Είναι καταπληκτικό. Και, ναι, έτσι νιώθω. Ναι, και όταν είδες ότι δεν είναι έτσι, τι έγινε? Ήσουν σε φάση που ήθελε να μπει στη διαδικασία. Δεν έχει προκύψει ποτέ. Να πονέσει. Όχι, δεν έχει. Εγώ μου σημαίνει αυτό το πράγμα. Ενώ είναι όλα καλά, θέλω να κάνω ένα πόνο. Δηλαδή να πω ότι κάτσε, πρέπει να παιδευτούμε λίγο. Ζητάω κάτι το απραγματοποιητό.
Δεν γίνεται και λέω, είδες που αρνείται. Άρα λοιπόν δεν θέλω. Ή δεν θέλει. Όχι, εγώ το χωρίζουμε. Τον μπορώ να τον κοιτάω να τον βγάζω αλλού. Εκεί πέρα, όχι, νιώθω καλά. Στις σχέσεις μου νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα τρίτο να μας χωρίσει. Εγώ πάντως τις βρήκα πολύ εύκολες αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, και εγώ. Γι' αυτό θέλω να κάνω άλλη μία έτσι τώρα. Ποιο τα δύο. Όποιο θες. Το ελληνικό αυτό το ελληνικό, χρώμα. Α. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση. Αυτή ήταν και για σένα. Θα τη μοιραστούμε αυτή. Οκ. Okay. Τι θα απαντούσε εσύ και τι εγώ. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Oh. Λοιπόν. Με ποιον συμπροταγωνιστή σου, δεν μπορεί να είναι δικό μου, γιατί εγώ τώρα άρχισα να κάνω κάτι θεατρικό. Με ποιον συμπροταγωνιστή σου από τα κλεμμένα όνειρα θα ήθελες να κλειστείς σε ένα ασανσέρ. Και τι θα έκανες εκεί και δεν έχει καθρέφτη υπόψη σου για να πεις θα κοιταχτώ, θα βαφτώ, θα ξεβαφτώ για την επόμενη σκηνή. Θα μας δει όμως τώρα αυτός και τι θα κάνω μετά. Ντρέπομαι. Κάτσε, δεν γούσταρες ποτέ κανέναν από όλους αυτούς που είσαι πρωταγωνίστης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί. Όταν καταναλώνεις 20 ώρες την ημέρα με κάποιους γύρω-γύρω, εύχομαι να είναι και καλή, να μπορούμε και να φλερτάρουμε και λίγο. Εγώ τόσο φλερτάρω με τις τρεις κάμερες που είναι γυναίκες, τις φλερτάρω συνέχεια. Λοιπόν, γι' αυτό έχω και ωραία φώτα. Θα σου πω. Για πες. Με τον Κωνσταντίνο Λάγκο. Wow. Που έκανε και το γιο μου στην. Έκανε το γιο, έκανε το γιο μου, ναι. Δεν τον θύλασες. Θα ήθελα να κλείσω, δυστυχώς. Ωραία, και είστε λοιπόν με τον Κωνσταντίνο Λάγκο στο ασανσέρ. Ναι, τι θα κάνατε εκεί, ας πούμε. Έλα, να μπορούμε να κάνουμε τώρα μια. Έχει περάσει και ώρα, εντάξει, μπορούμε να τα πούμε, ρε παιδί μου, κοιμούνται τα παιδιά. Κωνσταντίνε, αγάπη μου. Πού είναι, πού είναι. Ο Κωνσταντίνος είναι στην ΑΕΜΙΑ, στη 2, στην 3, στην 4, στην 5, όπου το ξέρεις. Δεν έχω να σου κρύψω κάτι. Να σου πω, γιατί δεν θέλω να ξεχαστούμε από ένα πράγμα. Εγώ είπαμε λοιπόν ότι έχω και εγώ ένα μικρασιάτικο όνομα. Mm. Ξέρω ότι έχεις κάνει βακαλό, έχεις κάνει εσωτερικές, έχεις σπουδάσει εσωτερική διακόσμηση, σχέδιο. Mm. Είσαι πανούργα δηλαδή και νομίζω ότι κάποια στιγμή εύχομαι με αυτό τη στυλάρα που έχεις να χρησιμοποιείς και 3 και 4 πράγματα μαζί. Μα ήδη τα κάνω, μωρέ. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Αφού τα κάνεις ήδη και ήδη. Φτάσαμε σε ένα σημείο που θέλω να μου κάνεις και εμένα ένα μικρό δωράκι. Γιατί δεν ήσουν μέχρι τώρα. Πολύ γενναιόδορη. Ήμουν όλο τσάπα, σε όλο σου απάντησα. Ναι, αλλά γυμνή φωτογράφηση και εγώ είχα έτοιμο. Ελάτε, παιδιά, πάμε. Τάμπες, είπα, όχι. Εγώ, όπως σου είπα, λέγομαι το γένος της μητέρας είναι Ταμπούτσογλου. Όπως είναι. Δεν είναι να τουρκό το τέτοιο. Μου. Όχι, όχι. Θέλω. Ναι, δεν μπορώ, το είπα. Κανονικό το μα ξέρει κιόλα. Ταμπούτσογλου. Ταμπούτσογλου που θα πει. Ταμπούτσογλου ήταν γραμμένο στην τέτοια, αλλά Ταμπούτσογλου ερχόταν που θα πει κοτόπουλο. Γιατί εγώ είχα κάποια σχέση. Με κοτόπουλο. Ευτυχώς δεν έχω τα στήθη που έγινε, τρώω πολύ κοτόπουλο. Μπορείς, επειδή το κοτόπουλο είναι ένα πράγμα που πετάει, έχει σχέση με τον τίτλο του έργου σου, το Fly, για να μην ξεχνιόμαστε. θα μπορούσες να με σχεδιάσεις, μιας και έχω μάθει ότι είσαι καλή στο σχεδιασμό. Δηλαδή, εμένα είναι. Να πετάω. Όχι. Ούτε δύο γραμμές. Να σου κάνω κάτι, ό,τι θες. Για κάνω κάτι άλλο, τέλος πάντων. Τώρα να σε κάνω σε ένα πετάω. Λοιπόν, κοίταμε και κάνω οτιδήποτε σου έρθει στο μυαλό. Πες ότι εγώ είμαι στη Μομάτρη και εσύ έχεις μείνει χωρίς έργο, χωρίς τηλεόραση, χωρίς μονόλογο, χωρίς τίποτα. Σε βάλανε ταξιδέτρια, δεν ήθελα. Σε βάλανε στο ταμείο, τι να κάνεις αφού είχε μόνο ένα άτομο. Σε βάλανε να καθαρίζεις την αίθουσα μετά από τα 3.000 άτομα που ερχόντουσαν στην παράσταση τις καλές εποχές. Δεν σε θέλω πια. Και πας λοιπόν στη Μομάτρη και αρχίζεις και ζωγραφίζεις. Και παίρνω εγώ και σου λέω, να σου πω κοπελιά, έχω ένα ευρουδάκι. Πώς με βλέπεις να με φτιάξεις, για φτιάξε με λίγο. Εγώ δεν βλέπω τι θα κάνεις, κάντο. Η τηλεθεατή, εσύ και η κάμερα θα το δει. Αλήθεια, λες. Ναι. Εγώ δεν θέλω να το δω. Γιατί δεν έχω ούτε ένα ευρώ επάνω. Δεν θα σε κάνω εσένα. Θα κάνω ό,τι. Ξέρεις, θα κάνω. Εντάξει, ό,τι νιώθεις. Θα κάνω αυτό που μου βγάζεις. Μπράβο. Δεν θα κάνω πορτρέτο. Σίγουρα. Και δεν είναι. Και αυτό που σου βγάζω θα το κάνεις σε ένα λεπτό μόνο δύο που έχουμε. Τόσο φτηνό θα το βγάλω. Τώρα δεν βαριέσαι να περιμένεις εδώ να κάτσω. Όχι, εγώ δεν ρωτάω. Ο άλλος κοιτάει. Πες, μίλα όμως εσύ, γιατί τώρα. Εμένα μου αρέσει όταν ο καλλιτέχνης εκφράζεται και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει άνθρωπος που πάει ένα ταξίδι, έστω και αν είναι μαζί με παρέα, με ένα αυτοκίνητο και δεν ξέρει πώς να αλλάξει τη ρεζέρβα. Εγώ θεωρώ ότι στη ζωή μας δεν πρέπει να είναι μόνο ογκόμενος ή ογκόμενα ρεζέρβα. Σχεδίαζε εσύ εκεί, ναι, να απορροφήσει από μένα. Ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω πολλά τα πράγματα ταυτόχρονα. Okay. Δεν θα απαντάς, εγώ δεν σε ρωτάω. Δεν σου είπα, έχεις κάνει ποτέ τη ρεζέρβα. Δεν σου το είπα, σου είπα. Μόνο σου προδίδεσαι. Πήγαινε να κάνεις. Να απαντήσεις. Συγγνώμη. Όχι. Εσύ έχεις κάνει τη ρεζέρβα. Όχι, εγώ απαντάω για σένα. Ναι, γιατί δεν ξέρω από αυτοκίνητο. Δηλαδή, ας πούμε για σένα είναι.
Είναι πιο καλύτερα τα δίτροχα ή τα τετράτροχα. Τα δίτροχα, μου αρέσουν οι μηχανές πάρα πολύ. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι μηχανές. Φοβάμαι πάρα πολύ τις μηχανές. Σε παρακαλώ, άφησε με να απαντάω εσύ. Τρέμω. Εμπνέεσαι από μένα και κάνεις πράγματα και εγώ εμπνέομαι από την απάντηση που εσύ δεν μου έδινε. Λουλούδι σε κάνω. Ξέρεις γιατί δεν έχω αυτοκίνητο, λάκι μου? Γιατί δεν έχω γκαράζ. Γιατί μένω σε ένα μικρό διαμέρισμα στα Εξάρχεια και δεν θέλω να έχω αυτοκίνητο. Είμαι σε μια κουλτουριάρικη περιοχή. Ζούνε μόνο ηθοποιοί γύρω-γύρω, είναι Σμαράδα Δακαρίδιο, Αθερίδης και διάφοροι άλλοι. Και εμείς δεν έχουμε αγάπη μου γκαράζ. Δεν είμαστε σαν και τους πλούσιους, τους κορονοϊκιώτες ή τις εκάλεις που έχουν διάφορα αυτοκίνητα και τέτοια. Ούτε είμαστε μια πιλωτή στο Λαβονίσι και έχουμε 4 τζιπ. Γι' αυτό λοιπόν, έχεις πάει τότε με το δίκυκλό σου ποτέ σε βουλκανιζατέρ? Όχι, γιατί δεν σ' αρέσει αυτό ο οποίος, το ο οποίος κλείνει τρύπες στη σαμπρέλα. Και ενώ στο βουλκανιζατέρ είναι και οι πιο χαριτωμένοι, μετά τους πυροσβέστες. Έχεις αισθανθεί στη ζωή σου κάποια από τη σχέση σου, γιατί μου είχες πει ότι έχεις κάνει 37, πόσες μου είχες πει πριν ότι έχεις κάνει... 37 σχέσεις. Ναι. 62. Α, 62, μάλιστα. 62. Έχεις αισθανθεί κάποιον να είναι ένας πυροσβέστης στο ψυχικό σου κάψιμο, αυτό που σε έχει φέρει σε μια αναστάτωση και βγαίνει φλόγα από τα αυτιά? Για ξανακάνε μια ερώτηση. Λέω, έχεις αισθανθεί ποτέ ένα εσωτερικό κάψιμο και θέλεις να βρεις τον πυροσβέστη που θα στο σβήσει, γιατί είναι τόσο δυνατό που αρχίζει και βγαίνει μέσα και πάει επάνω και η διέξοδός του είναι τα αυτιά? Ναι. Το Γιώργο Αυτιά τον ξέρεις? Τον? Το Γιώργο Αυτιά. Τον έχω και στο show που κάνω που λέω ότι δεν με σώζει ούτε ο αυτιάς με πουέντ. Βγαίνει φανταστική, δεν παίζεται. Δηλαδή λίγο που είδα έτσι κλεφτά. Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δεις. Είναι... Σε έχω κάνει λουλούδι. Αυτό το λουλούδι μου βγάζεις τώρα εσύ. Είναι... Ναι. Λουλούδια. Mm. Αν ήμουν λουλούδι θα ήμουνα θα για αγκάθια, μάθημα θα ή διαβάζω. Θα έχεις αγκάθια. Αγκάθια. Αγκάθια θα είχα, ε. Ναι. Δηλαδή, αγκάθια έχει τσουκνίδα, η οποία έχει ιαματικούς στόχους. Τσουκνίδα, δεν έχει αγκάθια. Τι? Ναι. Α, τότε μπορεί να ήμουν γαϊδουράγκαθο. Ναι, το γαϊδουράγκαθο. Η γαϊδούρη αγκάθια, ένα από τα δύο. Η τσουκνίδα δεν είναι αυτό το πράσινο φιλαράκι που δεν φαίνεται ναι, καθόλου. Όχι, η τσουκνίδα αγάπη μου είναι που την πιάνει και ναι, σε τριχιάζει. Γιατί σε κάνει. Όχι τέτοιο, σε όλα τα φαινόντουσαν. Ποπ. Ναι, αλλά μπορεί να σε ανάμενα και ένα μίσχο σε ένα άγριο τριαντάφυλλο, λοιπόν, γιατί και αυτό έχει. Και τα αγκάθια βγάζουν. Οι κάκτοι, όλα αυτά βγάζουν και καταπληκτικά λουλούδια. Καταπληκτικά, τέτοια πράγματα. Μια φορά ονειρεύτηκα, παιδιά, ότι είχα πάει στο ατελιέ του Versace στην Μιλάνο και ήταν εκεί η Ντονατέλα. Αυτή ήθελα να τη βάλω πάντοτε όλες τις βελόνες πάνω στο σώμα της, γιατί ήταν πολύ κακή με τον αδερφό της, τον Τζάνι. Αλλά. Φοβόμουν ότι αυτή, ανοσία όπως είχε πάθει από το διάφορα που παίρνει, ότι νόμιζε ότι της κάνω βελονισμό και θα γίνει πιο όμορφη. Πιο όμορφη δεν μπορείς να την κάνεις την Ντονατέλα Βερσάτσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι κούκλα. Πιο κούκλα δεν υπάρχει. Όχι σαν το ρουβά που έγινε κούκλα, κούκλα αυτή που ακόμα δεν έχει γίνει. Ήθελα να έχω λίγο χρόνο ακόμα να σε. Εύχομαι να μην έχεις τον χρόνο σου. Να χάσεις τα λόγια σου είναι ωραίο πράγμα. Να χάνεις τον χρόνο σου με ένα που έχεις απέναντί σου δεν είναι ωραίο πράγμα. Πες μου ότι δεν έχασες τον χρόνο σου. Αμα μου έκανες και αρχικά. Τι είναι αυτό? Τίποτα, κάτι τσουκνίδες. Παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι φανταστικά. Σ' αρέσει? Hombre, hola, Salvador, ¿cómo estás? Bien. Aquí está una mujer muy brava, muy guapa. Μιλάμε του Salvador Dalí, συγγνώμη, γιατί έχω μεταφυσική. Γεια σου, Salvador Dalí μου. Εδώ πέρα έχουμε μία η οποία σου μοιάζει αρκετά. Θα ήθελα να τη δώσει διαπιστευτήριο ότι είναι καταπληκτική. Λοιπόν. Πες ότι έπρεπε να το χρωματίσεις. Τι χρώματα θα έβαζες αυτό? Πράσινο. Πασόκ. Κίτρινο. Κίτρινο. Και κόκκινο. Πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Λοιπόν, κάνω λίγο Ιταλία. Βίβα Ιταλία! Πράσινο, κίτρινο. Όχι, δεν έχει κίτρινο Ιταλία. Έχει και λίγο Γερμανία. Αν και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν βάζω πολύ χρώμα. Και εμένα δεν μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Όμως, εάν. Τώρα με το παιδί ζωγραφίζετε μαζί του το παιδί. Ναι, έχουμε εργαστήριο και τα κάνουμε. Σοβαρά. Ναι, όλα χάλια εκεί μέσα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό ξυπνάει και ζωγραφίζει. Το που ξυπνάει, ανοίγει τα μάτια του και πάει και ζωγραφίζει. Ξέρεις τι είναι ωραίο να του βάζει τις φορμίτσες και μετά να αρχίσει να πιάνει τα χρώματα, τα βάζει πάνω. Ξέρεις το έχουν κάνει ο Ήψε Λοράνο Διόρι. Πάντα έχουν βάλει πάνω και καλά πώ είναι ο εργάτη, ο βαφέα, α πούμε, πηγαίνει και βάφει ένα σπίτι ή ανακαινίζει ή ξέρω εγώ ζωγραφίζει και πασαλίβονται πάνω ναι, του. Ναι. Είναι πάρα πολύ μόδα. Έχουν εμπνευστεί σχεδόν όλοι οι σχεδιαστές από αυτό το πράγμα. Βέβαια. Ωραία. Πες μου λοιπόν τώρα. Σε καλεί ένας διεθνής παραγωγός και σου λέει, θα ήθελα να μας πείτε ένα πορτφόλιο για εσάς ποια είστε
και τι θα θέλατε να πραγματοποιηθεί έτσι επαγγελματικά, εννοώ ως actress, στη ζωή σας, και εγώ θα επενδύσω και θα το κάνω αυτό το πράγμα. Τι θα ήταν αυτό που θα το ζητούσες να κάνεις? Έχεις την τελευταία ευκαιρία της ζωής σου. Θα σου κάνει ένα 12ετές συμβόλαιο. Θα ανέβεις 7 φορές στο θα περπατήσεις 7 φορές στο κόκκινο χαλί και θα πάρεις 3 Golden Globes. Δεν να σου πω κάτι, όσο και σου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω. Οπότε θα τη δούμε ποτέ με βραδινό, παιδιά, αλλά με τέτοια πόδια σιγά να μην τα εγκλωβίσω. Δεν ξέρω, γιατί να σου πω κάτι, είμαι δίδυμος. Ναι. Μπορεί να σου πω τώρα κάτι και μετά από ένα μήνα να θέλω κάτι άλλο. Κατάλαβες. Ευτυχώς πρόλαβα και χώρισα από δίδυμο. Γιατί έτσι έκανε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Οπότε δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω και να σου πω για την αλήθεια: δεν θέλω να κάνω ένα πράγμα. Δεν θέλω να κάνω μόνο να προχωρήσω την καριέρα μου ως ηθοποιός. Θέλω να κάνω και τα. Κατάλαβα. Άλλα μου. Okay. Λοιπόν, εγώ θέλω να γυρίσω και να κλείσω λιγάκι με αυτή την υπέροχη παράσταση που θα επαναλάβω ότι την παίζουμε κάθε. Κάθε Τετάρτη στις 9.30 στο θέατρο Αλκμίνη. Αλλά από τέλος Γενάρη θα είναι κάθε Πέμπτη στις 9.30. Για Τετάρτη τι θα κάνεις? Όχι εγώ. Παίζει το θέατρο κάτι άλλο. Μάλιστα. Έχεις καμία σχέση με υπτάμενα αντικείμενα, ξέρεις τι. Δηλαδή το χαλί, το υπτάμενο χαλί σου έλεγε τίποτα στη ζωή σου, έχει περάσει καθόλου? Ή είσαι τη πραγματικότητα, των πραγματικών φάσεων? Δεν ξέρω. Δηλαδή, εξωγήινοι δεν σε αγγίζουν. Δεν είδες το Star Wars το τελευταίο? Δεν τώρα. Το είδα, όχι. Είναι υπέροχο όμως. Δεν το είδα, αλλά δηλαδή, μάλλον θα πάω. Ναι. Πόσο τρέχει η φαντασία και εσύ, επειδή ασχολείσαι και είσαι καλλιτέχνης και γραφιστικά, αλλά και σαν παίξιμο, θα δεις καταπληκτικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και όσο και αν θεωρούμε το διάστημα είναι κάτι και η τεχνολογία μπαίνει στη ζωή μας, τελικά το συναίσθημα και η ανθρώπινη φύση και αυτό το γλυκό συναίσθημα της οικογένειας. Όσα και Star Wars να γίνουν, θα μένει πάντα στις ζωές μας. Και εύχομαι και εσύ να είσαι ευτυχισμένη με το γιο σου. Δεν ρωτάω υπόλοιπα πώς είναι οι οικογένειες και τέτοια. Στους καινούριους ανθρώπους πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες στη ζωή μας, να είμαστε κοντά τους. Και εγώ θα εύχομαι, όπως και σε μένα αλλά και σε σένα, να είσαι πάντα καινούρια. Και να ζήσεις όπως τις πρώτες φορές που είχες κριτήματα για διάφορα πράγματα, τα οποία σου εύχομαι. Έτσι να υλοποιούνται πάντα, να κλείνει ένας κύκλος και να ανοίγει ένας άλλος, ώστε να γίνεις όπως το Ολυμπιακό σήμα, όπως της Ελλάδας είναι το Ολυμπιακό ακριβώς, σήμα. Είναι τέλεια ευχή αυτή που μου δίνεις. Αυτό σου εύχομαι. Για σένα. Λοιπόν, και εδώ φίλες και φίλοι θέλω να κάνουμε ένα μικρό break, γιατί συνεχίζουμε με κάτι που εμένα μου κόβει την ανάσα και το είδα τελευταία. Κάτι που λέγεται μαγεία. Αλλά όχι μαγεία της ζωής μόνο. Μαγεία ενός μάγου. Θα είμαστε σύντομα κοντά σας, αφού ευχαριστήσουμε τη Λίλη και της πούμε ότι της ευχόμαστε τα καλύτερα όλοι μαζί και ότι όλοι θα πάμε να τη δούμε. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 4-5 παραστάσεις την εβδομάδα. Αυτό μακάρι. Σου εύχομαι. Να είσαι καλά και να είσαι πάντα έτσι όμορφη και δυνατή. Ευχαριστώ. Τι ωραία χειραψία δυνατή. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Yeah. Μάλιστα. Και φυσικά, αφού μείνετε ακόμη κοντά μας, θα σας κάνουμε να ξαγρυπνήσετε μόνο για μυστηριώδεις λόγους. Αυτό θα πει ότι, αν το γυρίσω έτσι, θα σας δελεάσω νομίζοντας ότι θα δώσω πάλι κι εγώ κάποιο δώρο. Εμείς είμαστε ακόμη μικροί για να δίνουμε δώρα, 5.000 αυτοκίνητα, τέντες με την μαγική σίτα για να μην μπαίνουν τα κουνούπια. Γιατί εμείς εκεί που συχνάζουμε δεν υπάρχουν κουνούπια, υπάρχει λάμψη. Και γύρω από τη λάμψη, ας κλείσουμε λοιπόν το δωράκι, και αφού θέλετε να κερδίσετε κάτι, θα σας βάλω και ένα quiz. Πώς λέγεται ο αρχαίος φιλόσοφος θεός της γιόγκα του 8ου αιώνα π.χ. Και π.χ. δεν θα πει προχρέους, θα πει προχριστού. Σας διευκολύνω λέγοντάς σας κιόλας ότι είναι από το LA, Λεκανοπέδιο Αττικής. Το όνομα λοιπόν του φιλόσοφου είναι Σανκάρα. Ο Σανκάρα είναι ένα άτομο που μπορεί τη μαγεία να την παίξει στα δάχτυλα, στα χέρια του, στο μυαλό του, στο ύφος του, καλύτερα από όλους. Είναι μάγος. Και όχι ο ένας από τους τρεις μάγους οι οποίοι πήγανε στη Βιθλέμ ή πήγανε και μάλλον τους εξουδετέρωσε και αυτούς. Φανταστείτε τώρα, ένας μάγος να εξουδετερώνει άλλους δύο. Αλλά αυτό θα πει ότι οι άλλοι δύο
δεν λεγόντουσαν Σανκάρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς τον μου. Γεια σας. Άγγιξα λίγο τα πράγματά σου, ε. Το LA ήταν πολύ πετυχημένο. Καλή χρονιά. Αναπαυτικά. Έχει καρδιά εκεί, πρόσεχε. Όχι, όχι ακόμα. Δεν έχει. Σε τρόμαξα. Ε, λίγο. Συνήθως εγώ τους τρομάζω, αλλά έχω μάθει να δέχομαι και το ανάποδο. Παρακαλώ, δεν ξέρεις, η καρδιά μου χτυπάει αυτή τη στιγμή σαν έχω κάνει τα πυρουλάν για τρεις ώρες. Πώς είσαι, πώς είσαι. Κουρασμένος λόγω γιορτών, λόγω παραστάσεων, αλλά... Εξαφάνισες πολύ κόσμο, ακόμα και τους άλλους δύο μάγους. Αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε τον κόσμο να περάσει ωραία και να ξεχαστεί από τα προβλήματά του. Καλά, και να τον αγχώσουμε και λίγο, γιατί όχι. Εγώ θυμάμαι την τελευταία φορά που κατέβαινε τη Συγκρού. Φαντάσου ότι από την αγωνία που είχα, αλλά την ωραία αγωνία, γιατί το έχω ξανακάνει αυτό μαζί σου και σε εκπομπές άλλες και παντού σε γνωρίζω, σε ακολουθώ, σε παρακολουθώ. Έχασα το δρόμο, πήγαινα αλλού για αλλού. Ξαναγύρισα μετά, ευτυχώς πρόλαβα το σοου, ήρθα στο γυάλινο κόσμο, σε είδα και γι' αυτό το λόγο σου είπα, σε παρακαλώ, έλα στην εκπομπή μου να τη διανθίσεις και να μας κάνεις... Και μου είπες τελικά πριν βγεις εδώ πέρα ότι έχεις άλλα τρίκ τώρα πάλι. Τώρα με έκανες πάλι και φοβάμαι για να δω τι θα γίνει. Αυτός είναι ο σκοπός μαγείας, να εκπλήσεις συνεχώς. Άρα δηλαδή θες να πεις ότι δεν κάνεις στάνταρ πράγματα, να αλλάζεις στη συνέχεια. Συνεχώς. Αν θες συνεχώς να ανανεώνεσαι και να είσαι μέσα στα πράγματα, πρέπει συνεχώς να παρουσιάσεις νέο πράγμα, νέα υλικά, νέα πράγματα. Προχωράμε λοιπόν, πάμε στο πρώτο πράγμα. Έτοιμος. Έτοιμοι οι κύριοι τηλεθεατές, εσείς πρέπει να είστε έτοιμοι. Και εγώ τι να κάνω. Και επειδή είσαι άσος στη δουλειά, τι ζωδίο είσαι. Λέων. Κρυός, είμαστε ζώδια φωτιάς. Mm. Και επειδή είσαι από τα top ζώδια, άρα και άσος στη δουλειά σου. Όλα λοιπόν τα ζώδια. Όλα. Και όλα. Στη μαγεία, ε. Όλα, όλα. Και επειδή είσαι, όχι στη μαγεία του έρωτος, στη μαγεία της, την ικανότητα της μαγείας. Είχαν ερωτήσει τον Κόπερφιλντ, υπάρχει μαγεία, και είχε πει ότι δεν ξέρω αν υπάρχει μαγεία, αλλά σίγουρα υπάρχουν μαγικές στιγμές. Έτσι δεν είναι. Ωραία, άρα λοιπόν έχουμε μία τράπουλα. Λοιπόν, ναι, θα χρησιμοποιήσω τέσσερις άσους. Mm. Τέσσερις άσους. Δεν θέλω να δώσω κάποιο μήνυμα, απλά να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο. Ναι, ναι. Λοιπόν, είσαι εδώ παρατηρητής. Και να πω ότι ό,τι βλέπουν από το σπίτι, βλέπεις και εσύ εδώ. Δηλαδή, δεν μεσολαβεί τίποτα, τηλεοπτική τρίκ, κάμερα, ειδικό εφέ. Πολύ βασικό αυτό. Το είδα, γιατί αυτή τη τράπουλα εγώ την πήρα την ανακάτευση στο πριμπουκό και να κάνω. Αν είχε κάτι ύποπτο, δεν θα την έδινα. Πίστεψέ με. Λοιπόν, ένα. Βγάζουμε τα τέσσερα πιο δημοφιλή φύλλα τη τράπουλα, που είναι οι τέσσερις άσεις. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί είμαστε και άσοι, σε όλα. Τουλάχιστον προσπαθούμε. Όχι ασυμπήλια, άσυστα. Δεν θα το πούμε εμείς αυτό, ο κόσμος το λέει. Mm. Έτσι δεν είναι. Να δούμε. Λοιπόν, τέσσερις άσοι μέσα στην τράπουλα σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Mm-hmm. Κοιτάς πολύ προσεκτικά. Εδώ είμαστε. Τέσσερα διαφορετικά σημεία. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω, αφού βάλω τους τέσσερις άσους μέσα στην τράπουλα πολύ καλά ανακατεμένους, να τους εντοπίσω χρησιμοποιώντας την αίσθηση της αφής και τέσσερα πολύ ειδικά κοψίματα. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Επιτρέψε μου να ανακατέψω πάρα πολύ καλά ή τεχνικά, όπως είναι αυτή η τρόπη, ή απλά. Στην τράπουλα υπάρχουν όλα τα άλλα φύλλα, ναι, γιατί την άνοιξες και μπροστά μου, και αυτό είναι αλήθεια, αγαπητοί τηλεθεατές. Έχουμε... Εδώ είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δες εδώ τώρα. Χρησιμοποιώ την αίσθηση της αφής για να εντοπίσω τους τέσσερις άσους. Οπότε ο πρώτος άσος πιστεύω ότι είναι κάπου. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπω πραγματικά, δηλαδή. Και πόσο χαίρομαι που το βλέπω τόσο vis-a-vis. Έχουμε άλλους τρεις. Πες μου τι σημαίνει αυτό. Πρόσωπο με πρόσωπο. Δηλαδή vis-a-vis είναι vis-a-vis. Ναι. Οπτικά. Πολύ κοντά. Και, πώς το λένε, ζωτικά, ζωηρά, δηλαδή εν ζωή. Σωστό. Vis-a-vis. Γιατί πολλοί μου λένε ότι αυτά που βλέπουμε τηλεοπτικά είναι ψεύτικα, είναι κόλπα, είναι... Άμα το βλέπεις όμως live, τα πράγματα αλλάζουν. Mm. Και γι' αυτό η μαγεία πείθει πολύ καλά θεατρικά. Okay. Λοιπόν, ο δεύτερος άσος θα εμφανιστεί μέσα από την τράπουλα γυρισμένος ανάποδα. Για να γίνει αυτό, απορρίς, μου αρέσει αυτό. Για να γίνει αυτό, αρκεί να κόψω τα δύο μισά της τράπουλας και όταν τα ξαναενώσω, κάνοντας ένα έτσι, ελπίζω να έχει γυρίσει ανάποδα. Καλά, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, δεν φεύγω. Όχι, όχι, φεύγω, δεν γίνεται. Περίμενε, έχω άλλους δύο. Όχι, όχι, όχι. Πόσο ανίκανος είμαι. Εγώ δεν ξέρω ούτε καν να ανακατέψω. Είσαι μάγος στη δουλειά σου. Είσαι μάγος στη δουλειά σου. Λοιπόν, δες πολύ προσεκτικά. Επόμενος άσος. Ελπίζω να είναι κάπου εδώ. Α, 8. Τι μένει, να αφαιρέσουμε 7. Δες εδώ. Δες εδώ. Καλά. 8.
μείον 7. Καλά, δεν υπάρχει εσύ, ρε παιδί μου. Μα κάνει και μαθηματικά και μαγικά. Ο τελευταίο είναι ο αγαπημένο μου. Λοιπόν, ελπίζω ότι είναι. Και πώ νομίζω ότι αυτό περίμενε. Το καλύτερο είναι να έχει τον άσο στο μανίκι, ρε παιδί μου. Όχι, έχω σηκωμένα μανίκια. Δεν σε το φορμάικα. Χρησιμοποιούμε το πρώτο φύλλο της τράπουλας και το τελευταίο. Mm. Θα πιάσω τον τελευταίο άσο σάντουιτς. Δες εδώ. Καλά. Όχι, θέλω να κρυφτώ κάτω το τραπέζι. Τώρα δεν γίνεται. Θέλω να πάω από εδώ από κάτω να κάνω κι εγώ κάτι. Δεν γίνεται δηλαδή να είμαι τόσο ούφο. Θα μου μάθεις τα μυστικά, θα σου μάθω τα δικά μου. Αλήθεια. Θα μου μάθεις τα δικά σου, θα σου μάθω τα δικά μου. Δεν πιστεύω να μου πεις πώς γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, γιατί και δεν θέλω να ξέρω να σου πω κάτι. Καμιά φορά τις ειδικότητες των ανθρώπων θέλω να είναι δικές τους. Να με συγκλονίζουν. Εγώ επιθυμώ να συγκλονίζω με τους ανθρώπους. Και αν τους πεις πώς γίνεται, θα τους κάνεις κακό. Γιατί θα τους χαράσεις όλο αυτό το ωραίο που θέλουν να πιστεύουν. Αυτό, οπότε ρε. Δεν πρέπει. Λοιπόν, τέσσερις άσοι και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 φύλλα. Δες τώρα πολύ προσεκτικά. Και τράπουλα κανονική που εσύ την έχεις ελέγξει. Ναι. Σίγουρα λοιπόν, και το ορκίζομαι αυτό. Τέσσερις άσοι, 1, 2, 3, 4. Σε 1, 2, 3, 4 σημεία πάνω στο τραπέζι. Δες γιατί εδώ θα με βοηθήσεις και εσύ. Κάθε άσος σκεπάζεται από πόσα φύλλα? 3. Γιατί 3, 4, 12. Οπότε έχουμε 1, 2, 3 φύλλα για τον πρώτο άσο. Δες πολύ προσεκτικά. 1, 2, 3 φύλλα για τον δεύτερο άσο. 1, 2, 3 φύλλα για τον τρίτο άσο. Και 1, 2, 3 φύλλα για τον τέταρτο άσο. Πες μου έναν αριθμό από το 1 στο 3. Sorry, από το 1 στο 4. Συγγνώμη, από το 1 στο 4. 2. 1, 2. Ήταν η δική σου επιλογή. Ναι. Δες τώρα πολύ προσεκτικά. Αυτό θα σου αρέσει πάρα πολύ. 1, 2, 3 άσοι. Έγινε ήδη. Καλά, και θα τους φέρεις όλους εκεί. Δες. Δες. Ένας. Δεν ξέρω. Δες. Τι να σας πω. Και. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν... Συγγνώμη που δεν σας βλέπω, αγαπητοί τηλεθεατές, αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω τι να κοιτάξω. Όχι. Κρύο που έχω κάνει αποτρίχωση και δεν βλέπεις την ανατριχίλα που με διέπει αυτή τη στιγμή. Κρίμα. Λοιπόν, και θα μου επιτρέψεις αυτή την τράπουλα να στην κάνω δώρο. Είναι καλής ποιότητας. Σε ευχαριστώ. Να έχεις να με θυμάσαι. Μα μάλιστα είπες πρόσεχε γιατί κλειστά, γιατί μόλις την ανοίξαμε. Αφού βγάλαμε είναι... τα πλαστικά. Ναι, και είναι η επαγγελματική τράπουλα που χρησιμοποιούν στα καζίνο στο Las Vegas. Οπότε ελπίζω πάντα να κερδίσεις με αυτή την τράπουλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω το επόμενο δώρο να είναι λιγότερο πλήσιος για να μην μου χρεώσεις πάρα πολλά στο τέλος. Μισό λεπτό. Καλό, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα εδώ πέρα. Τώρα νιώθω καλύτερα. Εμείς κεράσαμε καφέ, εσύ έβγαλες καρδιά. Έλα, Παναγία μου. Έχει απορίες. Συνέχεια. Αυτή τώρα, άμα θέλω, σε δανείζω. Είναι θα σου κάνω εγώ ένα τρίκ. Ναι. Όχι τώρα, κάτσε μετά, να μου δώσει λίγο χρόνο. Σε παρακαλώ. Και επειδή είσαι και επικίνδυνος άσος, σου έχω και κάτι πιο επικίνδυνο. Οχ, επικίνδυνο. Οπότε συνεχίζουμε την τράπουλα που μου έδωσες. Όχι, χρησιμοποιούμε κάτι άλλο. Okay. Λοιπόν, έχω... Μην μου τη χαλάσει, μην βάλει τίποτα, μην τη βρέξει με τίποτα εδώ πέρα. Όχι, όχι, απολύτως τίποτα. Θα κάνουμε μια θα παραλλαγή. Κάνουμε λίγο πρασία. Ναι. Τι πουλάμε. Θα κάνουμε μια παραλλαγή. Παρακαλώ της... να ποντάρουν οι τηλεθεατές όλοι. Μια παραλλαγή της ρώσικης ρουλέτας. Τι σημαίνει αυτό. Έλα, Γιώτα. Έλεγξε το καρφί. Είναι καρφί. Έλεγξε το. Μπορώ να κάνω τρύπα ναι, εδώ. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό το έχουμε. Άψογα. Άρα αληθινό. Καρφί. Δεν έχω κάνει οικοδόμος. Μπορεί να κάνω τώρα. Μην μου το κάνεις δώρο αυτό και μετά πρέπει να κάνω και οικοδομή. Όχι, όχι. Τι σημαίνει ρώσικη ρουλέτα? Σημαίνει ότι αντί για όπλα χρησιμοποιούμε ποτήρια και αντί για σφαίρα χρησιμοποιούμε καρφί. Υπάρχει ένα ξύλινο στάντ το οποίο έχει μία τρύπα στη μέση για να κρατάει όρθιο το καρφί. Και έχει κοπεί σε τέτοια διάμετρο ώστε όταν σκεπάσουμε το στάντ με το ποτήρι να μην αφήνει κανένα περιθώριο. Βάζοντας λοιπόν έτσι τα άλλα ποτήρια. Εσύ τώρα ξέρεις ότι είναι εδώ. Ναι. Αν όμως εγώ δώσω τα μάτια μου, γυρίσω από εκεί και μου τα ανακατέψεις, δεν μπορούμε όχι, να ξέρουμε κάνω, που είναι. Δεν θέλω να σου δώσω τα μάτια. Γιατί? Γιατί δεν είναι τη σεζόν προβοκατέρ αυτή η μάντα που έχει. Εγώ φοράω μόνο τέτοια όταν κάνω. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να κάνεις το εξής. Ναι. Θα πάρεις το καρφί. Mm.
θα το βάλεις σε όποια θέση θέλεις, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ, και θα το σκεπάσεις με όποιο ποτήρι θέλεις. Π.χ. αν το βάλεις εδώ, επέλεξε αυτό. Και τα άλλα βάλ τα δίπλα με όποια σειρά θέλεις, ως καμουφλάζ, ώστε όταν γυρίσω να μην φαίνεται απολύτως τίποτα. Ωραία, δύσκολα μου βάζεις. Και τι θα κάνεις με αυτό, θα πάνε... Εσύ θα θέλεις. Ρώσκι δηλαδή ρουλέτα. Να... Εγώ θα πρέπει να κάνω 3 χτυπήματα πετυχαίνοντας 3 φορές και 1 ποτήρια. Αφήνοντας, ελπίζω, στο τέλος αυτό που περιέχει το καρφί. Πόσα ανταλλακτικά χεριού έχεις, ρε παιδάκι μου? 2. Μόνο λοιπόν, αυτά τα 2 έχεις πάντα. Έχουμε εμπιστοσύνη. Όχι, γυρίζω από εκεί. Δεν βλέπω κάμερα, δεν βλέπω monitor. Οπότε παίρνεις το καρφί. Είσαι δεξής. Δεξί. Παίρνει το καρφί. Το βάζεις όπου θέλεις, το σκεπάζεις με όποιο ποτήρι θέλεις και βάζεις τα άλλα δίπλα με όποια σειρά εσύ θέλεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Και γυρίζω από εκεί και κλείνω με τα χέρια μου. Βάζω εδώ. Τα μάτια ώστε να μην βλέπω, να μην έχω καμία οπτική επαφή. Το κάλυψα. Βάλτε όπου θέλεις και έπασε το με όποιο ποτήρι θέλεις. Και βάλ τα άλλα δίπλα σε μια ευθεία γραμμή με μια απόσταση μεταξύ τους. Α, ευθεία γραμμή, οκ. Okay. Ώστε όταν γυρίσω να μην ξέρω ποιο είναι πού. Ναι, μπορείς και εσύ να δεις ότι δεν υπάρχει τρόπος να τα αναγνωρίσεις ή να τα ξεχωρίσεις. Και τα 4 λοιπόν να είναι σε μία ευθεία, οκ. Okay? Ναι, μπροστά μου για να μπορώ να τα χτυπήσω σε μία κοντινή απόσταση. Όταν είσαι έτοιμος. Πάρε το χρόνο σου, πρέπει να γίνει σωστά και δεν βιαζόμαστε. Λοιπόν, έχουν την ίδια απόσταση μεταξύ τους. Είναι και τα 4 στην ευθεία. Είμαστε έτοιμοι, γυρίζω. Νιώθω πολλές τύψεις αν πραγματικά συμβεί κάτι. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όποιος έχει πρόβλημα με το αίμα, να τρέχει δηλαδή. Και εννοείται μικρά παιδιά δεν επιχειρούν παρόμοια πράγματα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, μάσκα βελούδινη μπρος-πίσω, διπλό ύφασμα, διπλή ραφή, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να δεις. Εγώ νόμιζα ότι ήταν για τη μέση. Φορέσαι. Θέλω καλή τόσο λεπτή μέση. Φορέσαι. Έχει. Βάλτε στα μάτια σου και πες μου αν μπορείς να δεις. Και πες μου αν μπορείς να δεις. Τι να δω καλέ. Είσαι εντάξει. Είσαι καλά. Ωραία, τέλεια. Δικό μου. Θυμάστε ποιο είναι, παιδιά. Απλά θέλω κάτι. Για να ξέρω πού θα χτυπήσω, πάρε το χέρι μου, μην το κολλήσεις πάνω από τα κύπελα. Απλά πες μου ότι εδώ είναι το πρώτο κύπελο. Εδώ το δεύτερο, εδώ το τρίτο, εδώ το τέταρτο. Να αφομοιώσω τις θέσεις, να ξέρω πού θα χτυπήσω. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο κύπελο. Okay, μην το φέρνεις πάρα πολύ επάνω. Okay. Μην νομίζουν ότι με κάποιο τρόπο. Εδώ είναι το δεύτερο. Ναι. Εδώ είναι το τρίτο. Okay. Και εδώ είναι το τέταρτο. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Κάνω και γρήγορα ώστε και λάθος να κάνω, μην προσπαθήσεις να με διορθώσεις ή να μην προλάβεις. Θύμισε μου θέσεις πάλι. Από ψηλά. Ναι, ωραία. Ωραία. Και εδώ. Οκ. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε 50-50, 50-50. Δείξε μου για τελευταία φορά, ελπίζω. Okay. Και εδώ είναι... Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τρόμαξα πολύ, πήγαινε να το πας από πάνω. Καλά παιδιά, πόσοι να χειροκροτήσουν αυτό το πράγμα, δεν γίνεται δηλαδή. Ευχαριστώ. Μα δεν Βέβαια. Υπάρχει, αυτό είναι καρφί καράκαρφο δηλαδή, είναι. Δεν υπάρχει. Αυτά. Αυτός ελπίζω το τακούνι να ο Ντούκας θα το έκανε πολύ ωραίο βέβαια. Γι' αυτό και το σώσαμε να το κάνουμε κανένα τακούνι για κανένα βραδινό ρούχο. Και εννοείται δεν επιχειρούμε παρόμοια πράγματα, δεν το συζητάμε. Καλά, να σου πω, ξέρω ότι έχω καρδιά και μεγάλη καρδιά, γιατί αυτή τη στιγμή χτυπάει, 480 σφιγμούς δηλαδή έχει, αλλά χαλάλη σου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Μπορούμε να μάθουμε πώς είναι αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει επίσης και αυτό δεν πρέπει να το ξέρουμε. Πώς προσθεί, δηλαδή πώς γίνεται πώς κάτι. Πώς γίνεται, παιδάκι μου, πώς εσύ μπορεί να διαισθανθείς μετά που γυρίζεις πίσω, βάζεις μια μπάντα η οποία είναι ναι. σκληρό βελούδο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Πιστεύω ότι αυτό αφορά εμένα. Δηλαδή μου υπάρχει... να το παρουσιάσω. Σίγουρα. Και τα κάνεις καταπληκτικά. Εν τω μεταξύ, επειδή ξέρω ότι λέγεται, στα ιταλικά λέγεται illusione optica. Είναι το πιο δηλαδή είναι μόλα. Οπτική απάτη, ας πούμε. Οφθαλμαπάτη, συγγνώμη. Από απάτες δεν ξέρουμε, παρόλο που καταδικαστήκαμε για τάφα. Δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά, γιατί ναι, αλλά illusion... Εγώ, όχι, έχω γρήγορο μάτι και ήθελα πραγματικά αυτή τη στιγμή να ανακαλύψω και να πω τι γίνεται. Ρε παιδί μου, κάτσε, θα δω τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό το ότι
Με κατέβληξες με τα χαρτιά πριν, που έβγαλες τους άσους. Μετά κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά βγάζεις και τα χαρτιά. Πώς το διάλογο τα έχεις και δεν το πήρα ήδη, ενώ προσέχω τόσο πολύ. Πού τα έχεις, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Τα βγάζεις από το σώμα, πώς δηλαδή. Κρατάς μυστικό. Αυτή είναι η ατάκα όλων των illusionist. Κρατάς μυστικό. Κρατάω μυστικό, αλλά δεν θέλω. Και εγώ το ίδιο. Τέλειος. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να δούμε στο Γυάλινο Κόσμο? Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Εκεί υπάρχει ένα τρομερό πρόγραμμα που λέγεται Ζήσε τη Μαγεία. Έχει πολύ δυνατά stage illusions με τις παρτενέρ που τις κόβεις τη μέση, τις σηκώνεις στον αέρα, τις εξαφανίζεις. Συμμετέχει πολύ ενεργά ο κόσμος. Οπότε είναι μια παράσταση που καλύπτει τους πάντες και τους αφήνει πλήρως ικανοποιημένους. Μα θυμάμαι ότι σε έχω δει στον Αρναούτογλου. Όχι το σημερινό, τον Αρναούτογλου, ο οποίος κάνει το late show, το οποίο λένε ότι έχει κοπιάρει τον Κωστόπουλο και ο Κωστόπουλο λέει όχι, εγώ το έκανα καλύτερα, αυτό είναι ο μόνος του Letterman, ο οποίος αυτός ήταν original, όπως και εσύ είσαι original, αλλά σε έχω δει στον Αρναούτογλου πριν χρόνια. Με αυτό το σπινθυροβόλο σου βλέμμα και τα λοιπά, που θέλω να σας πω, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι είναι ένα, αυτό που λέμε, ένα όμορφο παλικάρι, πολύ γερό. Παρ' όλα αυτά δεν τόλμησε να με μαγνητήσει μόνο με αυτά τα υπέροχα μάτια. Εγώ έβλεπα όλη την κίνηση για να κλέψω πράγματα, να βελτιωθώ κι εγώ. Με μαγνητίζει με τη γνώση που έχει πάνω στο θέμα και θυμάμαι ότι τότε σε θάψανε, ρε παιδάκι μου, σε πόσα εκτάρια, δεν θυμάμαι. Εγώ δεν έχω θάψει κανέναν από αυτούς αλλά και άλλους, γιατί θέλω πάρα πολλά στρέμματα. Έχω πολλούς να θάψω. Είναι κάτι το οποίο μου το λένε και μέχρι σήμερα. Πόσα χρόνια πριν ήταν αυτό? Ήταν το 2004, στο Πολύ την Κυριακή, τις καλές τηλεοπτικές εποχές τότε στο Μέγκα, όπου θέλαμε να τελειώσουμε τη σεζόν με κάτι πολύ δυνατό. Και τους είπα θα κάνω το θαμένο ζωντανό. Βέβαια η παραγωγή τρόμαξε, γιατί μου λένε θα πάθεις κάτι, θα κινδυνέψεις. Μπορώ να πω ότι τους είπα ψέματα, ήταν επικίνδυνο, αλλά προκειμένου να μπορέσω να το κάνω, τους είπα ένα μικρό ψέμα ότι θα είμαι ασφαλής. Εντάξει, δεν ήταν ο κίνδυνος 50% συν, αλλά υπήρχε ένας σοβαρός κίνδυνος γιατί είσαι κατά τη γη. Οπότε με είχαν θάψει σε λάκκο βάθους 3 μέτρα, μέσα σε φέρετρο, αλυσοδεμένος, με 7 τόνους χώμα και έπρεπε να βγω. Αυτό, βρε παιδί μου, εντάξει, έχεις αυτό το Ινδού φιλόσοφου του 8ου αιώνα π.Χ., είναι μες στη γιόγκα, έχεις μια φιλοσοφία του σώματος και του πνεύματος. Αυτό σε αφήνει να δέχεσαι στον εαυτό σου τα συγχαρητήρια, το χειροκρότημα που παίρνεις από τον κόσμο, ή είσαι προσιλωμένος σε αυτά που κάνεις, έτσι με μουδιασμένο το μυαλό από τα εξωτερικά και επικοινωνείς μόνο με το εσωτερικό του εαυτού σου, του μυαλού σου και του χαρακτήρα σου, ώστε υπηρετείς κάτι χωρίς να το απολαμβάνεις? Προσπαθώ να κρατάω μια ισορροπία, δηλαδή να μπαίνω και στην πλευρά του θεατή για να μπορώ να ενθουσιάζομαι και εγώ, αλλά να μπαίνω και στην πλευρά του performer για να μπορώ να βλέπω τα λάθη, τις ατέλειες, να κρατάω χαμηλό προφίλ. Έχεις όμως και επικοινωνία με τον κόσμο. Συνεχώς. Εντάξει, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι εγώ πάω στα μπουζούκια και βάζω μια παραγγελιά και λέω, βάλε μου παραγγελιά Βεργούλες, που είχε πει τότε ο Έρμος τη παρήγγειλε και δεν του τις κάνανε. Και πλάκωσε στο ξύλο αυτόν που την ορχήστρα και τον κλείσανε και φυλακή. Ναι. Και εγώ, ας πούμε, ερχόμουν σε σένα. Και αφού έχεις επαφή με τον κόσμο, ναι, σου έλεγα, ας πούμε, αφού είσαι μάγος και είσαι καταπληκτικός, ναι, κάνε την Αγκινάρα Γλυφιτσούρη. Okay. Θα το έκανε. Θα σου πω, παίρνει 24 ώρες. Ραντεβού αύριο στο ίδιο σημείο. Όχι, εγώ θεωρώ ότι αν στο έλεγε κάποιος αυτό, επειδή εσύ ήσουν στη φάση αυτή της ορμής του, ναι, να κάνεις τα πράγματα που κάνεις, ναι, θα του κάνεις ένα τρίκ φανταστικό που θα έχει εξουδετερώσει οποιοςδήποτε γελίο σαν και εμένα θα σου ζήταγε κάτι τέτοιο, όχι, όχι, και θα καταλάβαινε ότι εσύ είσαι σε πολύ άλλη διάσταση. Αυτό ακριβώς. Αν και τα μαγικά δεν λειτουργούν κατά παραγγελία, είναι μια ιδιαίτερη μορφή τέχνης. Από αυτό το αστείο που είπαμε, θα πάμε στο άλλο, extreme, στο αντίθετο. Έχεις ποτέ κινδυνεύσει στη ζωή σου? Δηλαδή, επειδή μου ένας ηθοποιός παθαίνει αυτό που λέμε blackout, σε ντόνι το λέει. Έχει συμβεί σε σένα με αυτό? Είχα κάνει πριν κάποια χρόνια περιοδία, ήμουνα στην Καλαμάτα, συγκεκριμένα στην Μεσίνη. Και Καλαμάτα, χαιρετισμού σε όλη την Καλαμάτα, λατρεύω. Από Κρήτη είμαι, οπότε ξέρουμε από ωραία μέρη. Οπότε... Και εσείς κάνετε ανταλλαγές, θυμάμαι, βέβαια. Οπότε αντί για καρφί είχα μια όρθια λεπίδα. Και έκανα λάθος και δεν πρόσεξα και χτύπησα το ποτήρι που είχε μέσα τη λεπίδα, 4 ράματα. Σοβαρά. Αυτό είναι το μόνο ατύχημα, εύχομαι και πιστεύω, να είχε στη ζωή σου και να μην έχει τίποτα άλλο. Γιατί εμείς, ξέρεις, καμιά φορά την πατάμε στριφώματα. Έχουμε τσιμπηθεί με βελόνες, έχουμε γαζώσει δάχτυλα. Κατάλαβες. Για ένα διάστημα, εγώ είχα το δάχτυλο το οποίο το έχω γαζώσει και εκεί ήταν ορθή γωνία. Αυτό είναι. Και για να φύγει, ξέρεις πόσο καιρό έκανε, 7 χρόνια. Εντάξει. Αλλά και τώρα ποιο του. Λοιπόν. Γυναίκα έχεις μαγέψει, έχεις στη ζωή σου άτομα που γύρω που σου μαγευτήκανε από εσέναν αυτό καθεαυτό χωρίς τα εξαρτήματα που χρησιμοποιεί? Πιστεύω πως ναι. Αλήθεια. Πιστεύω πως σου ναι. Εύχομαι να μαγεύεις μία γυναίκα, έναν άνθρωπο
πάρα πολύ, αλλά να μοιράζεσαι την επαγγελματική σου μαγεία όλο τον κόσμο που είναι τόσα χρόνια κοντά σου που σε βλέπουν και σε θαυμάζουν. Στο γυάλινο κόσμο μπορείτε να τον δείτε και να τον απολαύσετε. Αυτό δεν ήταν τίποτα. Οπότε έχουμε ένα γυάλινο μουσικό θέατρο όλο αφοσιωμένο. Πες μας πάλι τις ημέρες που είσαι εκεί. Θα είμαστε μέχρι τέλη Ιανουαρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή. Όποιος ενδιαφέρεται, ρωτάει στο θέατρο. Αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω μαζί να χειροκροτήσουμε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Που συναντώ μαζί σας. Παρακαλώ. Και να συμπληρώσω κάτι, γιατί πολλοί μου λένε ότι όλα αυτά που κάνεις χρησιμοποιείς δυνάμεις ή κάτι άλλο περίεργο. Θέλω να πω ότι σκοπός των μαγικών δεν είναι να σε κάνουν με το ζόρι να πιστέψεις κάπου, απλά να σου υπενθυμίσουν πρόσεχε που πιστεύεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν προσέξτε που πιστεύετε και εσείς πιστεύετε μόνο στο The Good Luck και στο σταθμό που λέγεται Blue Sky και μόνο. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.